Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Star Βορείου Ελλάδος. Με τις 153 ψήφους των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα αλλά και τα αντίμετρα. Με τις ψήφους των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα. Συνολικά ψήφισαν 281 βουλευτές. Το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων, έπειτα από σχετικό αίτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το εξής. Επί της αρχής, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 1 έως 14, ναι, ψήφισαν 154 βουλευτές, όχι 127 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 15-35, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 36-45, ναι, ψήφισαν 154 βουλευτές, όχι 127 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 46-55, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρο 56, ναι, ψήφισαν 152 βουλευτές, όχι 128 βουλευτές, παρόν 1. Παρόν δήλωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τασία Χριστοδουλοπούλου για τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία απόλυσης των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους και τονίζοντας ότι στηρίζει την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος διευκρίνησε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εγκαίρως ενημερωθεί και έδειξε την κατανόησή του. Άρθρο 57-61. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128. Παρόν ουδής. Άρθρο 62. Ναι, ψήφισαν 154 βουλευτές, όχι 127 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρο 63-69. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 70-71. Ναι, ψήφισαν 280 βουλευτές, όχι 1 βουλευτής, παρόν ουδής. Τα άρθρα που αφορούν αντιστοίχως τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα αγροτικά εφόδια και την κατάργηση του αφορολόγητου των βουλευτών. Άρθρο 72. Ναι, ψήφισαν 154 βουλευτές, όχι 127, παρόν ουδής. Άρθρα 73-82. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128, παρόν ουδής. Άρθρα 83-84. Ναι, ψήφισαν 154 βουλευτές, όχι 127 βουλευτές, παρόν ουδής. Άρθρα 85-95. Ναι, ψήφισαν 153, όχι 128, παρόν ουδής. Άρθρο 96. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές, όχι 126, παρόν ουδής. Άρθρα 97-103. Ναι, ψήφισαν 153, όχι 128, παρόν ουδής. Άρθρα 104-117. Ναι, ψήφισαν 154, όχι 127, παρόν ουδής. Και άρθρα 118-163. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι 128, παρόν ουδής. Η Χρυσή Αυγή είχε αποκλειστεί από τη συζήτηση μετά τις αθλειότητες της περασμένης Δευτέρας στη Βουλή. Στα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της συνεδρίασης ήταν και η κίνηση μελών της νεολαίας της Λαϊκής Ενότητας να ρίξουν μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής ανακοινώσεις της Λαϊκής Ενότητας κατά του 4ου Μνημονίου. Οι τρεις νέοι οδηγήθηκαν από την φρουρά της Βουλής εκτός των θεωρίων. Έξω από τη Βουλή, όπου πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο ενάντια στα νέα μέτρα, υπήρξαν επεισόδια όταν μικρή ομάδα κουκουλοφόρων εκτόξευσε πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ακολούθησε ρήψη δακρυγόνων από τους άντρες των ΜΑΤ. Δύο άτομα προσήχθησαν και άλλο ένα συνελήφθη. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, συνταξιδοτικές διτάξεις δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4387, κάθετος 2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις έγινε δεκτό καταρχήν κατάρθρο και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα, τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των δανειστών. Είναι η σειρά τους να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις τους στο ακέραιο, όπως κάναμε και εμείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ψήφιση των μέτρων. Νωρίτερα, σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης κατά των νέων μέτρων, αλλά και με τοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε για στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η αξιολόγηση κλείνει και οδεύουμε μετά από 7 χρόνια σε συνολική συμφωνία και για το χρέος και για το δημοσιονομικό μονοπάτι την επόμενη δεκαετία.
Περνάμε πλέον σε θετική ατζέντα και χάνετε τους βασικούς συμμάχους σας, που είναι η καλλιέργεια φόβου και η καταστροφολογία, πρόσθεσε. Σε ό,τι αφορά τα ωφέλη της συμφωνίας για τη χώρα, είπε ότι εξασφαλίζεται η επόμενη δόση του δανείου, η εφαρμογή των αντιμέτρων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα κατευθυνθούν κυρίως στην στήριξη των ασθενέστερων και όχι για εξυπηρετήσεις συμμετέρων, αλλά κυρίως στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, που θα οδηγήσουν σε θετική έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανάβοντας το πράσινο φως για ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ, σε αντίθεση, δεν ξέρω με εσάς, αλλά θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν θα απευθυνθώ σε εσάς, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν γεννήθηκα με στόχο να γίνω πρωθυπουργός, ούτε γεννήθηκα σε καρέκλες, ούτε μεγάλωσα σε καρέκλες, ούτε έχω αυτό ως μεγάλο βάσανο και καημό. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά αυτών που ψηφίζαν επί 5 χρόνια για να κρατήσουν τις καρέκλες τους, με εμάς που δίνουμε μάχη και μέσα και έξω από τη χώρα και να διατηρήσουμε αλόβητη την κοινωνία, είναι η διαφορά αυτών. Είναι η διαφορά αυτών που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν αυτό που οι ίδιοι έχουν ως στόχο και ως ιδεολογία, με αυτούς που αγωνίζονται ξανά γιατί αισθάνονται τεράστια την απώλεια της καρέκλας και της κουτάλας που εδώ και πολλά χρόνια είχανε και λαιλατούσανε τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εξαπατήσει την κοινωνία υποσχόμενος τέλος της λιτότητας, ενώ τώρα υπογράφει 2-2 τα μνημόνια και με τα δύο χέρια. Αν είχατε στοιχειώδη ντροπή, θα είχατε παραιτηθεί, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να μιλήσουν. Αντί γι' αυτό, κάνατε την αποτυχία σας νέο μνημόνιο, ψέματα και διχόνοια, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν θέλουν μια Ελλάδα που ζει με συσίτια και επιδόματα. Θέλουν μια Ελλάδα που δίνει δουλειές, παρέχει ασφάλεια και δημιουργεί ευκαιρίες. Και σίγουρα δεν θέλουν το όνειρο των σημερινών νέων να είναι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου για να έρθει ο πολιτικός τους πάτρονας να τους διορίσει στη συνέχεια στο δημόσιο. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα που θα σέρνεται, αλλά μια Ελλάδα που θα εμπνεύσει, θα ενθουσιάσει, θα δώσει πραγματική ελπίδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με την εξής επισήμανση. Είμαστε δύναμη ευθύνης. Έχουμε πλήρη συνείδηση της ιστορικής συγκυρίας. Έχουμε απόλυτη επίγνωση της ιστορικής μας αποστολής. Έχουμε το δικό μας σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Για συμφωνία ντροπής μίλησε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά. Είναι πρόκληση να μας ζητούν να ψηφίσουμε τα δίθεν αντίμετρα, όχι σε όλα τα μέτρα και τα αντίμετρα που φέρνετε σήμερα. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης δεν ήταν τυχαία. Έδωσε τη δυνατότητα να μπουν μέτρα που δεν ήταν στη συζήτηση το φθινόπωρο. Τα έδωσε όλα συνειδητά στους δανειστές. Και έκανε λόγο για συμφωνία με όρους συνθηκολόγησης ιτημένου και για εγχώρηση της διαχείρισης των οικονομικών του κράτους, που είναι η σοβαρότερη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στη σύγχρονη ιστορία μας. Είναι η σοβαρότερη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας που έχει γίνει στο σύγχρονο κράτος. Είναι μια συμφωνία ντροπής. Γι' αυτό δεν είστε μέσα. Και βεβαίως η πρώτη πράξη ήταν οι τυχοδιοκτικές ενέργειες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη, που μας οδήγησαν ένα βήμα πριν από τον Brexit. Δεν παραλάβατε χρεοκοπημένη χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς την οδηγήσατε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το καλοκαίρι του 2015. Με τα capital controls, απώλεια 86 δις και το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Με νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας τώρα αντέδρασε το ΠΑΜΕ, την ώρα που γινόταν στη Βουλή η συζήτηση για την ψήφιση των μέτρων χθες το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας Δράμας. Σήμερα είμαστε στη συγκέντρωση στο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή, για το τέταρτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη, και πώς αλλιώς θα ήταν δηλαδή, να περάσει αυτό το τέταρτο μνημόνιο σε βάρος, να φορτώσει καινούργια δηλαδή βάρη στις πλάτες των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο φροντοφωνάζει ένα σταθερό και διαρκές όχι σε αυτά τα μέτρα. Δηλώνουμε το ότι αυτός ο αγώνας που πρέπει να διεξάγουν οι εργαζόμενοι δεν κρίνεται δηλαδή από μία απεργία ή ένα συλλαλητήριο.
πρέπει να έχει διάρκεια. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση όλοι οι εργαζόμενοι ότι δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας, ό,τι χρώμα και να έχει, κίτρινο, μπλε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πορτοκαλί. Το μόνο χρώμα που αξίζει, ρε παιδί μου, για μας είναι το χρώμα το δικό μας, το δικού μας του υδρότα, του δικού μας του αίματος, έτσι. Λέω αίμα γιατί όλοι ξέρουμε ότι και στο νομό μας έχουμε θρυνήσει πολλές φορές ζωές εργαζόμενων στα μαρμαράδικα του νομού. Το μόνο χρώμα είναι αυτό που αξίζει σε εμάς να υπηρετούμε. Τα μόνα τα συμφέροντα είναι τα δικά μας και θα τα υπηρετήσουμε με το δικό μας σκληρό ταξικό αγώνα. Κατά των μέτρων τώρα τάσσεται και ο πρωτογενής τομέας. Τα φόπλακα χαρακτηρίζεται το τέταρτο μνημόνιο, το μέλος της γραμματείας του Πανελληνίου Συντονιστικού Αγροτών Χρήστος Γκόντιας, ενώ υπογράμμισε πως η μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σταγόνες στον ωκεανό, χαρακτήρισε το αντίμετρο που αφορά στη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% και τη μείωση αντίστοιχα του κόστους παραγωγής, το μέλος της Γραμματείας του Πανελλήνιου Συντονιστικού των Αγροτών, Χρήστος Γκόντιας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τα νέα μέτρα θα επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στον πρωτογενή τομέα και όχι εποφελία των αγροτών. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει μετά από τρία μνημόνια που ψήφισαν. Ήρθε και το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι αποτελεί τα φόπλακα όχι μόνο για μας και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά για όλους τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα. Αλλά εμείς, όπως και το ανακοίνωσα χθες στον προσωπικό μου λογαριασμό, αντί να είμαστε όλοι μαζί εκεί, όλοι οι Έλληνες, 2-3 εκατομμύρια λαός, για να αντιδράσουμε έτσι όπως πρέπει να αντιδράσουμε, όχι με ζημίες, αλλά μια πολύ σοβαρή αντίδραση, ώστε αυτά τα μέτρα να μην περάσουν ούτε από τους εγχώριους δυνάστες, ούτε από τους ξένους δυνάστες. Και τελικά αυτό πόσο επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα? Όπως η επιβάρυνση ξεκίνησε να έρχεται από το πρώτο μνημόνιο, καταλήγουμε στο τέταρτο μνημόνιο, δεν ξέρω ακόμα πόσα θα μας έρθουν, αλλά με τον τρόπο που αντιδρούμε κι εμείς, είμαστε για 15 μνημόνια ακόμα. Αυτό φαίνεται, γιατί ο κόσμος όσο μπαίνει στην πτώχευση, τόσο φοβάται να αντιδράσει. Και αυτό κάνουν και το κάνουν πάρα πολύ πετυχημένα. Φτωχοποιούν το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει και να μπορούν να περνάνε ό,τι μέτρα θέλουν. Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα από ό,τι βλέπω παρατήματος γης. Θα σταματήσουν να καλλιεργούν όπως αυτό συμβαίνει την τελευταία πενταετία. Βλέπουμε παρατημένα κομμάτια γης τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να τα καλλιεργήσουν γιατί δεν μπορεί να παλέψει ο κόσμος στο κοστολόγιο. Και όπως έχω πει και θα το λέω συνέχεια, χώρα χωρίς εθνικό προϊόν δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι όλα να είναι εισαγωγής, να μην μπορούμε να παράξουμε τίποτα και να μην έχουμε τίποτα ελληνικό, ώστε να είμαστε πολύ εύκολα θύματα για τους απ' έξω. Από την άλλη, λέγεται ότι η μείωση του ΦΠΑ σε αρκετά τουλάχιστον από τα είδη των εφοδίων που εσείς έχετε άμεση ανάγκη, βοηθάει σε αυτό που είπαμε στη μείωση, παραδείγματος χάρη, της τιμής του κόστους παραγωγής. Όλο αυτό βοηθάει στη ρευστότητα. Είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση, δεν θέλω να το αμφισβητήσω και ό,τι είναι προς σωστή κατεύθυνση το επικροτούμε. Είναι ένα μέτρο όμως, το οποίο ενώ θα βοηθήσει σε εμάς τη ρευστότητα, δεν είναι κάτι που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Εννοείται είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εννοώ ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, πάρα πολύ καλά το είπατε, γιατί είναι ένα μέτρο με το ΦΠΑ που το παίρνουμε πίσω και το απαλλασσόμαστε. Είναι ΦΠΑ. Αυτά που πληρώνουμε σαν ΦΠΑ, τα απαλλασσόμαστε στο τέλος του τριμήνου, του τετραμήνου. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι μπορούμε να έχουμε τη ρευστότητα την οποία θέλουμε. Αλλά είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι ένα τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που έρχονται. Ακούσαμε το τελευταίο, ότι δεν θα μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά που πληρώνουμε στον ΕΦΚΑ, στο καινούριο ασφαλιστικό μας φορέα, για την επόμενη χρονιά που έρχεται. Αν είναι δυνατόν, αν δεν εκπίπτουν όλα αυτά τα έξοδα, φανταστείτε τι θα πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας αγρότης, κάθε χρόνο που έρχεται στη φορολογική του δήλωση. Δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να τα πληρώσουμε όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι και το χειρότερο απ' όλα, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Επειδή επίκειται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την προσφυγή σας κατά του ασφαλιστικού, πιστεύετε ότι μετά την ψήφιση των νέων μέτρων, των νέων μέτρων θα αλλάξει κάτι? Θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να πιστεύω ότι ο νόμος είναι παράνομος και καταχρηστικός όπως εμείς τον βλέπουμε και όπως είναι το λογικό.
όπως το βλέπει όλος ο κόσμος, όπως καταλαβαίνω από αυτό που εισπράττω από όλο τον κόσμο, ότι δεν μπορεί πια, όχι δεν θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει όλα αυτά τα κουστούμια που έχουν γράψει για αυτόν. Εάν βγει ο νόμος παράνομος και καταχρηστικός και βγει αντισυνταγματικός, θα ήθελα από όλους εμάς με μια ανέμακτη επανάσταση να μην πληρώσει κανένας τίποτα. Μας οδηγούν στην καταστροφή, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, λένε οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και δεν είναι πλέον καθόλου αισιόδοξοι. Μετά την ψήφιση των νέων μέτρων, τονίζουν πως η μείωση του ΦΠΑ είναι παγίδα, διότι το κόστος της φετινής παραγωγής έχει σχεδόν καταβληθεί πριν την εξαγγελία της μείωσης από το 24% στο 13%. Ιδιαίτερως απογοητευμένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καθώς τονίζουν πως σκαλοπάτι-σκαλοπάτι κατεβαίνει ο πρωτογενής τομέας και η κτηνοτροφία στο βάθος αυτού του τούνελ που δεν φαίνεται να έχει διέξοδο, ενώ τονίζουν ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι παγίδα. Ότι σκαλοπατάκι-σκαλοκατάκι κατεβαίνουμε στον τάφο που μας ανοίξανε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και τώρα ακούμε και τον αντίποδα ότι υπάρχει και ένα αντίμετρο όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα. Ότι για το ΦΠΑ, ότι πέφτει το ΦΠΑ στα εφόδια από το 24% στο 13%. Τα εφόδια παρθήκαν όλα για φέτος. Είναι ήδη στον κάμπο. Σπόροι, λιπάσματα. Αυτό είναι για μένα το τυράκι για την παγίδα. Ουσιαστικά δηλαδή κάναμε μια προεκλογική αναφορά. Προεκλογικά δώσαμε κάτι στον κόσμο. Πληρώσαμε φέτος όλα τα εφόδια με 24%. Και για το 18 βλέπουμε, μέχρι τότε μπορεί να έρθουν όμως μέχρι το Δεκέμβριο και οι δανειστές και να μας πούνε όχι, πρέπει να το αλλάξετε αυτό το μέτρο. Αλλά για τους 6 επόμενους μήνες θα ξέρουμε ότι έπεσε το ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Που ουσιαστικά άμα τα βάλουμε κάτω, το ΦΠΑ δεν είναι το θέμα, το επικείμενο στα εφόδια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος που πουλάνε πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα τους. Είναι δυνατόν το ίδιο προϊόν οι Βούλγαροι συνάδελφοί μας να το αγοράζουν 50 και 60% φθηνότερα και εδώ να το αγοράζουμε στην τιμή που το αγοράζουμε? Ας τα αφήσουμε το ΦΠΑ στην άκρη. Η ουσία του προϊόντος είναι αυτή που έχει μεγάλη διαφορά και ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Γιατί αν τα βάλουμε και λογιστικά, το ΦΠΑ κάποια στιγμή εκπίπτει από τις πωλήσεις. Αυτά έχω να πω. Για μένα τα πράγματα πάνε σε πολύ άσχημο δρόμο, δυστυχώς, και μέρα με την ημέρα κατεβαίνουμε όλο και πιο βαθιά. Όλο και πιο βαθιά. Ετοιμάζεται οριστική θανάτωση του πρωτογενούς τομέα. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου τίμησαν όλα τα ποντιακά σωματεία του Δήμου Δράμας σε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Ελευθερίας. Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε πορεία προς την αντιπεριφέρεια Δράμας, όπου τα ποντιακά σωματεία παρέδωσαν ψήφισμα το οποίο παρέλαβε ο θυματικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λυθυρόπουλος, καθώς ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης απουσίαζε εκτός. Ένα γεγονός που έχει συζητηθεί κατά κόρον, που έχει απασχολήσει ιστορικούς και μη, που έχει ενταχθεί ιστορικά σε πλαίσια ευρύτερα, αλλά και που έχει αμφισβητηθεί από χίλι επαϊόντων. Η ενθύμηση και η μνήμη αυτού του γεγονότος συνιστά διαχρονικά ιερό χρέος. Χρέος που επιβάλλεται από τον νοπό ακόμη αίμα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για το δικαίωμα ζωής ελεύθερης στη δική τους πατρίδα. Να συγχαρώ τα ποντιακά σωματεία που ειλικρινά τιμούμε την μέρα αυτή, τιμούμε τη μέρα μνήμης των ποντίων, αλλά δεν συγχωρώ και τον εαυτό μου, γιατί ειλικρινά όταν ήμουν παιδί και μου έλεγε η γιαγιά μου τις ιστορίες, μου φαινόταν παραμύθια. Μεγάλωσα, ορίμασα και κατάλαβα
πόσο απώλεια είχαμε, δεν καταγράψαμε τις στιγμές αυτές που μας φαινόταν παραμύθια. Και όσο μεγαλώνω λέω ότι όντως ήταν όχι γενοκτονία, κάτι που η ίδια η ελληνική πολιτεία άργησε να το χαρακτηρίσει, γιατί αν ξέρετε πρόσφατα χαρακτηρίστηκε σαν γενοκτονία από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μέρα μνήμης, μέρα πένθους για τους απανταχού πόντιους σε όλη την Ιφίλιο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι να συγχαρώ τα ποντιακά σωματεία για την παρουσία τους εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι και το αυτονόητο. Τους συγχαίρω για το αυτονόητο. Σίγουρα όμως είμαι αντίθετος με τον φίλο μου τον Χρήστο Τηρηθυρόπουλο για τον κόσμο που βλέπω, γιατί αν φτιάχναμε ένα αντάμωμα, ένας εκ των συλλόγων, μπορεί να ήμασταν πολύ περισσότεροι. Οπότε τα εχτή ένας αποθαμένς, ασυζωντανής και ασαγέννητης ανθρώπης. Εμπρικισμένα με τα χούλ και την συνείδηση. Εσ λόγων ζωής, ελευθερεσίας, αξιοζωίας και καλοδρομίαν απέσων χρόνων. Η ανθρωπότητα έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό της. Η ανθρωπότητα έχει το δικαίωμα να ζει εκεί που ζούσε. Και κανένας δεν μπορεί να το διώξει, όσο βάρβαρος κι αν είναι. Άρα ο αγώνας για τον πόντο είναι ένας αγώνας για την ανθρωπότητα. Αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας και όχι απλώς να κοιτάζετε ποιος είναι από εκεί και ποιος δεν είναι. Είμαστε όλοι Έλληνες εδώ. Οι Έλληνες στην ανθρωπότητα φημίζονται για ένα πράγμα. Βοηθούν τους άλλους. Εδώ έχουμε μερικούς που δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Όταν κάνετε μνημεία, να τα βάζετε εκεί που πρέπει. Εκεί που ενοχλούν τον θήτη. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνετε. Και δεν είναι ανάγκη να βάζετε μνημεία όπου θέλετε επειδή απλώς βρήκατε μια θέση. Να διεκδικείτε μια θέση. Ένα μνημείο εδώ στη Δράμα, αν έχει μια θέση, το έχει εδώ, σε αυτήν εδώ την κεντρική πλατεία. Αλλά όχι μόνο ένα μνημείο για κάποιους, ένα μνημείο για τους Έλληνες του Πόντου, για τους Θρακιώτες και τους Μηναίους, για όλους τους Έλληνες που έχουν υποστεί. Και αυτό να φανεί κάθε φορά που να υπάρχει μια επέτειος, να το βλέπουμε, να ενοχλεί με την παρουσία του. Πε μας, το είδες και έμαθες. Εμείς το και μπορούμε. Πέ μας τι το έλαξεν αιτέμ σε σα τα μέρα. Το ένα το μυστικόν είναι ασπάντο και ξέρε. Εσύ καμία κέφεβες, εσύ μακράκι παίρνες. Αδάεσαν τε γάπανες, αδάεσαν τε θέλνες. Εσέν δίσα κι φοβερείς, δα σύμβρεσήν και σώνε. Αγράνεμος και πίκεψεν αϊτέ μα τόσα χρόνια. Καλούμε την ελληνική πολιτεία να προωθήσει τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και όλων των άλλων χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, καλούμε την ελληνική πολιτεία να αποδοκιμάσει όλους όσους
με λόγια ή έργα υπονομεύουν την διεθνή αναγνώριση, τα ποντιακά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το ψήφισμα, κύριε Πρεφέρα. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να συγχαρώ όλα τα ποντιακά σωματεία, ειλικρινά πόντιο στην καταγωγή. Αυτή η γενοκτονία που πράχτηκε, που είναι γεγονός, είναι κάτι το οποίο καταγράφηκε στη μνήμη μας σαν παιδιά, αλλά δυστυχώς εκεί τον καιρό δεν είχαμε τη θέληση, δεν είχαμε τα φώτα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι το οποίο τα ζήσαμε στη μνήμη μας και μας φαινόταν παραμυθάκια. Αυτά τα οποία καταγραφήκαν επίσημα, ήδη είναι μια γενοκτονία που είναι πράξη, θα το προωθήσουμε στην πολιτεία. Πιστεύω ότι ο ποντιακός πολιτισμός που είναι διασπαρμένος σε όλο τον κόσμο, γιατί όπου Έλληνας πόντιος έχει μια ξεχωριστή κουλτούρα, έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα, πλέον έχει προωθεί αυτή η γενοκτονία σε όλο τον κόσμο, πιστεύουμε και επίσημα η πολιτεία να το προωθήσει. Σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο-χέρο λεφαιριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο-χέρο λεφαιριά. Βίζα, κουνούπια και ζωονόσοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Κομωτινή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος με τον ομάρχη Ανδριανούπολης Γκιουνάιος Ντεμίρ. Το Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο επισκέφθηκε το πρωί ο νομάρχης της Ανδριανούπολης εδώ στην έδρα της Περιφέρειας, στην πόλη της Κομωτινής και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση, όπου μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκε και ο τουρισμός, ένα φλέγον ζήτημα και για τις δύο περιοχές και βεβαίως η συνεργασία τους. Συμφωνικά έστω κάποια τοπικά προϊόντα. Μας αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλός καφές. Και μας έχει γίνει συνήθεια. Bundan sonra da artık başka bir yere gidersek nasıl tercih edeceğiz bilmiyorum. Και δεν ξέρω πώς θα έχουμε αυτό το καφέ, αν να διορίσουμε κάπου αλλού. Με χαρά υποδέχτηκα σήμερα τον κύριο νομάρχη της Ανδριανούπολης, εδώ στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και με τον οποίο είχαμε μια ουσιαστική συνεργασία, μια συζήτηση για όλα τα θέματα που μας αφορούν, όπως αυτό της οικονομικής συνεργασίας, του τουρισμού, της συμμετοχής σε εκθέσεις, σε κατέρωθεν και στις δύο χώρες. Συζητήσαμε για το πρόβλημα της βίζας, καθώς και την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν στο παρελθόν, για όπως αυτό των ζωονόσων και το πρόβλημα καταπολέμησης των κουνουπιών. Συμφωνήσαμε να έχουμε μια πιο τακτική επαφή και συνεργασία για όλα αυτά τα θέματα, γιατί θεωρούμε και ως γείτονες και ως φίλοι, αν θέλετε, οφείλουμε και έχουμε την υποχρέωση αυτή να έχουμε αυτή την καλή σχέση και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω για την επίσκεψη και πάλι τον κύριο νομάρχη και υποσχέθηκα και εγώ ότι θα ανταποδώσω αυτή την επίσκεψη σε ένα επόμενο διάστημα. Daha önce aslında bölge başkanımızla Yorgos'un cenazesinde tanışmıştık. Με τον κύριο Περιφερειάρχη, βέβαια, έχουμε συναντηθεί και πρωτήτερα στην κηδεία του ύμνου του κύριου Γιώργου Παυλίδη, του πρώην Περιφερειάρχη. Και τότε του έχει ευχηθεί συλληπιτήρια και τώρα εύχομαι και στον αξιότιμο κύριο Περιφερειάρχη, αλλά και σε όλη την περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο της περιφέρειας, τα θερμά μου συλληπιτήρια για το χαμό του ύμνου του κύριου Παυλίδη. Γιατί και ο πρώην Περιφερειάρχης και ο πρώην νομάρχης της περιοχής μας είχαν μια πολύ καλή συνεργασία στα οικονομικά και στα κοινωνικά θέματα των περιοχών. Και συμφωνήσαμε ότι και το ΤΑΠ στην Ελλάδα αλλά και το ΤΑΝΑΠ, η αγωγή του φυσικού αερίου στην περιοχή μας, είναι ένα πολύ σημαντική διάβλη ανεργίας και με αυτούς τους ενεργειακούς διάβλους αλλά και με την αναβίωση του δρόμου του μεταξιού που επιχειρείται αυτές τις μέρες παγκοσμίως. Αν επιτευχθούν όλα αυτά, αυτή η περιοχή θα είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή το γρήγορο τρένο θα έρθει από την Ιστανμπούλ στην Εντίρνε το 2020. Avrupa Birliği'nin projesi olarak da aslında Selanik-Lüleburgaz arasındaki και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε το γρήγορο τρένο μεταξύ της Θεσσαλονίκης και Λουλεμπούργας της Θράκης και πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα έχουμε ένα γρήγορο τρένο μεταξύ της Ισταμπούλ και του Λονδίνου μέσω Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα project για γρήγορο τρένο μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου και είναι ένα project που αυτή τη στιγμή το συζητάνε και
παγκόσμιοι ηγέτες και πιστεύω μέσα σε 20 με 25 χρόνια, αν συμφωνηθεί, θα γίνει και αυτό το project. Ελπίζουμε να τον φιλοξενήσουμε και εμείς στην Εντύρνα και να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία του και να μην ντραπούμε μπροστά του. Την Παγκόσμια ημέρα μουσείων τίμησε το Μουσείο Κάρα Θεοδωρή στην Κομωτινή. Ιδιαίτερη επιστημονικότητα, και αυτό ήταν και ο μεγαλύτερος στόχος μας, κυρίως για τα σχολεία και τα παιδιά, τα οποία πρέπει να μάθουν πλέον από μικρή ηλικία ότι είναι κληρονόμοι ενός αδαπάνητου εθνικού θησαυρού, ενός τεράστιου πνευματικού κεφαλαίου, του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, το μεγαλύτερο Έλληνα μαθηματικό από την αρχαιότητα, την οποία και πάλι ο Δήμος Κομωτινής τιμά με το μοναδικό μουσείο στον κόσμο, Μουσείο Καραθοδωρή, και με αδριάντα στο κέντρο της πόλεως. Οπότε γίνεται ένας πνευματικός φάρος, διακτηνίζεται σε όλο τον κόσμο, έχουμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο και αναδεικνύεται πλέον η προσωπικότητα του Καραθοδωρή, το τεράστιο έργο του, και η πόλη της Κομωτινής αναδεικνύεται ως Ιθάκη εφόσον τον τιμά με όλα αυτά και με ένα έργο που έχει το μουσείο, είναι να γίνονται έρευνες από επιστήμονες, να προχωρούμε στη μελέτη αυτού του πολυσύνθετου και πολυσήμαντου έργου, και έτσι το Μουσείο Κομωτινής, το Μουσείο Καραθοδωρή, γίνεται ένα σημείο αναφοράς και πνευματικός φάρος για όλο τον κόσμο. Στολίδι για την πόλη της Κομωτινής προσελκύονται παράλληλα και ιδιαίτερο τουρισμό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν τουριστές στην περιοχή και να μην περάσουν από το Μουσείο Καραθοδωρή. Βεβαίως, μέχρι και λεωφορείο ολόκληρο από επισκέπτες της Αμερικής ήρθαν για να δουν το μουσείο αποκλειστικά. Στη σημερινή συνάντηση ήρθα να συγχαρώ τον Δήμαρχο για μια κίνηση που έκανε, εντυπωσιακή, πρωτοποριακή, και η οποία με ευαισθητοποίησε και με συγκίνησε. Ο Δήμαρχος λοιπόν Κομωτινής με το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν να χορηγήσουν την ομάδα διακεκριμένων μαθητών από τα λύκια της Κομωτινής, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό φυσικής στη Δανία. Τα παιδιά αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να καλύψουν τα έξοδά τους, και η χορηγία του Δήμου για το ταξίδι αυτό πραγματικά με συγκίνησε. Μου θύμισε μία φράση από τον επιτάφιο του Περικλέους, όπου έλεγε «Αθλαγάρ εις κοίτα αρετής, εθάδε πολιτεύουσιν άριστοι άντρες του πολιτική», που σημαίνει ότι εκεί που βραβεύονται με μεγάλα βραβεία οι άριστοι, εκεί ζουν άριστοι πολίτες και πολιτικοί. Και αυτό τι πιο ιδανικό για μια πολιτεία, για μια κοινωνία, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκίνησε να λειτουργεί η μονάδα του ΟΚΑΝΑ στις Σέρες, μάλιστα από την ερχόμενη Τρίτη. Ανοίγει η λίστα αιτήσεων για τους χρήστες από το νομό Στερών που θα θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Κανονικά ξεκίνησε να λειτουργεί από την προηγούμενη εβδομάδα η μονάδα ΟΚΑΝΑ των Σερών. Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αριθμός Σερών χρηστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα σε άλλη πόλη και θέλουν να ενταχθούν στη μονάδα των Σερών, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει και η λίστα των αιτήσεων. Το πρόγραμμα επί της ουσίας έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και δύο εβδομάδες, όπου σε πρώτη φάση δεχόμαστε τους θεραπευόμενους που παρακολουθούν τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, Σεραίους που πηγαίνουν έρχονται στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούν τα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλους Μαΐου θα έχουμε εξαντλήσει τον αριθμό αυτών που επιθυμούν και οθελώς να μεταφερθούν από την Θεσσαλονίκη και να έρθουν εδώ στη μονάδα. Και από Τρίτη ανοίγουμε και τη λίστα αναμονής. Θα είναι κάθε Τρίτη 10 με 1 για να υποδεχθούμε αιτήσεις ενδιαφερομένων για να ενταχθούν στο πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει ανοίγει η λίστα, δηλαδή πώς ανοίγει η λίστα, πώς μπορεί να έρθει κάποιος, ποιος αφορά? Αφορά εξαρτημένους από οποιοδήποτε. Η λίστα αναμονής είναι μια
διαδικασία παραβίαστη. Έρχεται ο ενδιαφερόμενος, εγγράφεται εδώ στη λίστα μας και από εκεί και πέρα τον ειδοποιούμε εμείς πότε θα ξεκινήσει την διαδικασία να παρακολουθεί το πρόγραμμα υποκατάστασης. Οι χρήστες μπορούν να ενταχθούν στη λίστα του ΟΚΑΝΑ ΣΕΡΟΝ κάνοντας απλά την αίτησή τους. Χρειάζεται μόνο ταυτότητα. Χρειάζεται ταυτότητα για επιβεβαίωση των στοιχείων τους και από εκεί και πέρα όλη τη διαδικασία, οι εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο, αυτά καθορίζονται από την μονάδα, από τον γιατρό και από τους θεραπευτές που έχουμε. Τα αποτελέσματα του ΟΚΑΝΑ είναι θετικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι μονάδες σε πανελλαδικό επίπεδο βοηθούν πάνω από 8.000 ανθρώπους να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Τα προγράμματά μας είναι προγράμματα συντήρηση και μείωση της βλάβης. Εμάς ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους τραβήξουμε από την πιάτσα, να έρθουν εδώ στο πρόγραμμα, να παρακολουθούν το πρόγραμμα. Δίνουμε συγκεκριμένο υποκατάστατο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν κοινωνική λειτουργία όπου αντιμετωπίζουν τα προνοιακά τους ζητήματα. Υπάρχει ψυχολόγος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν σε επίπεδο θεραπευτικών συνεδριών. Και σαφέστατα έχουμε και ψυχίατρο και γενικό γιατρό για να αντιμετωπίσουμε τα παθολογικά ή ψυχιατρικά άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Πόσα άτομα μπορείτε να εξυπηρετήσετε εδώ στις ΣΕΡΕΣ? Κοιτάξτε. Με τη δύναμη αυτή τη στιγμή της μονάδας, γιατί έχει σχέση να κάνει και με το προσωπικό που έχουμε στη μονάδα, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περίπου 130 με 140 θεραπευόμενους. Οι υπεύθυνοι της μονάδας αυτό που επισημαίνουν είναι ότι οι χρήστες είναι άνθρωποι που καταφέρνουν να βγουν από το πρόβλημα των ναρκωτικών και το μόνο που χρειάζονται είναι η εύκολη επανένταξη. Το πρόβλημα της εξάρτησης είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα κοινωνικό και ιατρικό πρόβλημα το οποίο γι' αυτό είμαστε εδώ, να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Το θέμα είναι και τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ, αλλά πολύ περισσότερο τους θεραπευόμενους των προγραμμάτων, να τους αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία και να δώσει λύση. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα η αντιμετώπιση της εξάρτησης, είναι μεγάλο ζήτημα και η κοινωνική επανένταξη αυτών των ατόμων. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα ταμπού που έχουμε σε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Οι καλοκαιρινοί προορισμοί τώρα είναι ελκυστικοί και οι προσφορές και ευκαιρίες για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν και να απολαύσουν μικρές διακοπές, καθώς οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Όπως τονίζουν τώρα, ο εσωτερικός τουρισμός δεν έχει καμία σχέση με τις μεγάλες αφήξεις από το εξωτερικό και αναγνωρίζουν πως η ψήφιση των νέων μέτρων θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους. Συνεχίζονται οι προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία προκειμένου να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των εκδρομέων, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κρατηθούν στην αγορά, αλλά και οι εκδρομείς να απολαύσουν τους πρώτους καλοκαιρινούς προορισμούς. Ανάμεσα στα άλλα, οι προτάσεις τους, τουλάχιστον για ορισμένες από τις εκδρομές, είναι πολύ χαμηλές όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους είναι συνταξιούχοι. Ναι, ήδη έχουμε αρχίσει τις προσφορές, αρχές γενομένης από τις 26 του μηνός που είναι η ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Θα πάμε ένα ωραίο διήμερο με μια προσφορά των 65 ευρώ. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα έχουμε μια άλλη προσφορά που πάει Γιάννηνα και Ζαγοροχώρια και μετέπειτα αρχίζει οι εκδρομές οι οποίες είναι το Άγιο Πνεύμα και οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη και καλή συμμετοχή. Είναι η Ανατολική Ρωμιλία, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδρομή που πάει στη Βόρεια Ήπειρο, Άργυρο Αγισσαράντα, Χιμάρα κτλ. Και μια Λευκάδα κτλ. Και μετέπειτα από του Αγίου Πνεύματος, μέσα πάλι στον Ιούνιο, στις αρχές του Ιουνίου, έχουμε άλλες εκδρομές, οι οποίες στην Αθήνα, με ξενάγηση στο μουσείο κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές και υπάρχει καλή και μεγάλη συμμετοχή. Παράλληλα, οι τουριστικοί πράκτορες επισημαίνουν ότι τώρα με την ψήφιση των νέων μέτρων και όσα ακούγονται τουλάχιστον για την αύξηση των τουριστών, αυτό δεν αφορά τους εγχώριους εκδρομής και τα τουριστικά πρακτορία, αφορά ένα ξεχωριστό κομμάτι της εισαγωγής τουριστών και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται, όπως τονίζουν, να δοθεί τόνωση και στον εσωτερικό τουρισμό, αν και διαβλέπουν πως μετά την ψήφιση των μέτρων αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Ενδιαφέρον υπάρχει, εκείνο που όμως πρέπει να είναι να υπάρξει είναι να είναι οι τιμές που εμείς έχουμε προσφορές. Γι' αυτό και υπάρχει κίνηση. Αυτή τον καιρό ταξιδεύουν κατά κανόνα οι συνταξιούχοι. Είναι η εποχή τους που δεν κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη και δεν πάνε και διακοπές τώρα κανείς και ταξιδεύουν οι συνταξιούχοι. Και έχουμε μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις εκδρομές, ιδιαίτερα αυτή που πάει στον Αεγιάννη το Ρώσο και αυτή που πάει στην
Ζαγοροχώρια, γιατί είναι 60. Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο και, Μέτσοβο και Ταλιάνι. Αυτή είναι, θα έλεγε κανείς, μια από τις ωραίες επιλογές που πάντοτε ήταν ωραίος προορισμός. Είναι σε όλο τον χρόνο, 12 μήνες είναι καλός προορισμός αυτός. Έχει 12 μήνες τουρίστες που έχουν ενδιαφέρον. Να σας ρωτήσω, μετά την ψήφιση των μέτρων, πώς περιμένετε να κινηθεί αυτός ο τομέας της αγοράς, του τουρισμού? Γενικώς όπως πάνε όλα, κοιτάξτε, λένε ο τουρισμός αυξάνεται ή κάνει ο τουρισμός, αλλά μετρούν αυτήν τον εισαγόμενο τουρισμό. Δεν μετρούν τον τουρισμό τον εσωτερικό. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις μετρήσεις που γίνονται στην τηλεόραση και λένε έχουμε αύξηση του τουρισμού και τα. Αυτά είναι για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Εδώ θα πρέπει να έχουν για να ταξιδεύουν. Ο κόσμος ορίζεται. Όσο η αγορά σφίγγει και ορίζεται, τόσο σφίγγουν οι δουλειές μας. Τόσο εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε 160 και 80 ευρώ. Τριήμερη εκδρομή 135 ευρώ με ημιδιατροφή. Τι να βγάλεις? Ούτε τα φαγητά μπορεί να πληρωθείς σε αλφα κατηγορία ξενοδοχείο. Το βιβλίο του συγγραφέα Παύλου Καρακιόλη, Φίλιππος Δεύτερος, ο Μέγιστος Ηγεμόν των Ελλήνων, θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χλήσεων του Δημαρχείου Δράμας από το νέο πολιτιστικό σύλλογο Κλειδί. Ο προσδιορισμός του περιεχομένου του όρου Ιστορία αποτέλεσε κυρίαρχο και ουσιώδη προβληματισμό της ανθρώπινης διανόησης. Κάτω λοιπόν από αυτή την ιστορική πραγματικότητα, η έρευνα του βιβλίου Φίλιππος Β, ο Μέγιστος Ηγεμόν των Ελλήνων, αποτελεί μία ταυτωτική δομή του αρχαίου ελληνικού κόσμου που αφορά την πολυτάραχη βιογραφία του Φίλιππου, βασιλιά της Μακεδονίας, του 17ου βασιλιά της Μακεδονίας, όπου οι χρονογράφοι της αιωνιότητας τον χαρακτήρισαν μία από τις συνταρακτικότερες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Και είναι συγκλονιστική μορφή, διότι είναι ο μόνος από τους ηγέτες της αρχαιότητας που μπόρεσε να ενώσει όλους τους Έλληνες κάτω από ένα κοινό στόχο, την εξοδοτέρευση των μυρίων βαρβάρων επιδρομέων, που ενίοτε κάθε φορά με τις επιδρομές τους αφαιρούσαν τα πολύτιμα χρυσαφικά κείμενα των Ελλήνων. Την μεγαλύτερη δύναμη του γνωστού τότε κόσμου, την περσική αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών, όπως υπήρξε η περσική αυτοκρατορία. Στη συνέχεια, αλλάζοντας διαμετρικά τα θεμέλια του ελληνικού έθνους και διαμορφώνοντας τη ροή των γεγονότων, πρόσφερε στην Ένωση των Πολιτειών ένα ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης με δημιουργικό πάντα προσανατολισμό και παράλληλα διαβρύνοντας τα όρια της γνώσης, οδήγησε την ιστορία του κόσμου σε νέους ορίζοντες. Ο αναγνώστης, εστιάζοντας εξ συνειρμών που παραπέμπουν στους ελληνικούς θρύλους της αρχαιότητας, και ο ιστορικός ελκόμενος εξ αντικειμένου μπορούν με σχετική ευκολία να αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία από τις 15 ενότητες και τις πολυάριθμες υποσημειώσεις που υπάρχουν στις περισσότερες σελίδες του έργου. Ένα έργο που πρόσφατος οι βιβλιοκριτές το χαρακτήρισαν ως ένα ευσύνοπτο χρηστοματικό εγχειρίδιο γνώσης. Mm-hmm. Τελειώνοντας, στην τελευταία θεματική ενότητα γίνεται συνοπτική αναφορά για τα νέα ευρήματα της Αμφίπολης από το λόφο καστά που έβγαλαν οι Σκαπανείς. Λέτε χαρακτηριστικά ο Φίλιππος ο Μέγιστος ηγεμόν των Ελλήνων. Μέχρι τώρα εμείς γνωρίζαμε ότι ένας ήταν ο Μέγας και αυτός ήταν ο Ιός Αλέξανδρος. Ναι, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Πολύ καλό ερώτημα για να δώσουμε και μια καλή απάντηση. Πράγματι λοιπόν ο Φίλιππος είναι ο Μέγιστος ηγεμόν των Ελλήνων, διότι υπήρξε βασιλιάς της Μακεδονίας με έδρα την Πέλα. Ο δε Αλέξανδρος είναι ο μεγιστότερος της οικουμένης και πολυεθνής αυτοκράτορας με έδρα τη Βαβυλώνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Να περάσουμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο, όπου ξεχωρίζει η σύλληψη δύο διακινητών οι οποίοι προωθούσαν στη χώρα μας 7 μη νόμιμους μετανάστες, η σύλληψη ενός Έλληνα στην Καβάλα για καλλιέργεια φυτών κάναβης και κατοχή ναρκωτικών, καθώς επίσης και η σύλληψη δύο Ελλήνων οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπές από οικίες από σπίτια στην πόλη της Δράμας.
συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Δύο αλλοδαποί διακινητές, ένας 43χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 36χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες διότι όπως προέκυψε, ο 36χρονος επέβαινε σε γιοταχή επιβατικό και λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος και με τον οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν 2 γιοταχή αυτοκίνητα, 3 κινητά τηλέφωνα, τα χρηματικά ποσά των 560 ευρώ, των 80 δολαρίων ΗΠΑ και των 10 λιρών Τουρκίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης. Συνελήφθη στην Καβάλα από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας 30χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια φυτών κάναβης και κατοχή ναρκωτικών. Αναλυτικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι εντόπισαν στο εσωτερικό του γιοταχή αυτοκινήτου που οδηγούσε και την οικία του 2 φυτά κάναβης ύψους περίπου 80 εκατοστών και 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 86,8 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα κατέργαστης κάναβης και τα φυτά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας 2 κλοπές από οικίες που διαπράχθηκαν προχθές το πρωί στην πόλη της Δράμας. Συνελήφθησαν προχθές και χθες στη Δράμα από τους παραπάνω αστυνομικούς 2 ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες διότι όπως προέκυψε το πρωί της 17ης Μαΐου, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό 2 σπιτιών στη Δράμα συνολικά 3 τηλεοράσεις και 2 ηλεκτρονικές συσκευές, προκαλώντας φθορές σε μία από τις οικίες. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκε μία από τις αφαιρεθήσεις τηλεοράσεις, η οποία παρελήφθη από τον ιδιοκτήτη της. Σημειώνεται ότι και οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές, ενώ σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούσε επίσης μία καταδικαστική απόφαση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου, την Κυριακή του Τυφλού, θα πραγματοποιηθεί στο Βόλακα με πρωτοβουλία 2 μελών του Συλλόγου Τυφλών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Παραρτήματος Δράμας, στη λειτουργία και αμέσως μετά ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων Βόλακα και ΑΜΕΑ αγωνιστές εν ώψη και των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον ιερό ναό του Βόλακα, του προφήτη Ηλία στο Βόλακα, εγώ και ο αδερφός μου γιορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή μας. Είναι η Κυριακή του Τυφλού. Φέτος είναι 21 Μαΐου. Είναι 35 μέρες μετά το Πάσχα πάντοτε. Καλούμε όλο τον κόσμο, τους φίλους, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μας, να στείλουμε ένα μήνυμα από τον ορεινό Βόλακα, νομού Δράμας, ότι η αναπηρία δεν είναι ανάθεμα, δεν είναι ούτε κατάρα. Είναι ευλογία δυνατή, όπως όλα τα άλλα. Να μην νομίζει ο άνθρωπος πως όλα τα καταφέρνει. Αν δεν πιστεύει στο Θεό, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Ο πόνος είναι δάσκαλος και μέσα από αυτόν μαθαίνεις την εμπειρία της ζωής να ζεις και να διαβαίνεις. Η ρίζα του ανθρώπου είναι η ψυχή για να σταθεί πάνω στη γη. Και εφόδια για να τραφεί θέλει αγάπη, πίστη και προσευχή. Εγώ με τη σειρά μου να καλέσω όλο τον κόσμο να τιμήσει μαζί μας την Κυριακή του Τυφλού και να πω το πρόγραμμα έχει ως εξής. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει αγιασμός στο κατάστημά μας. Φέτος μας τιμήσανε και τα χορευτικά του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αγωνιστές Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόλακα. Θα ακολουθήσει μετά μπουφές με χειροποίητα βολακιώτικα εδέσματα και θα κάνουμε και κάποιες γευσηγνωσίες με δραμινά προϊόντα. Εδώ κάπου να πω ότι ο Σύλλογός μας Αγωνιστές ΑΜΕΑ Αγωνιστές Δράμας θα συμμετέχει στο το οποίο μέλη είμαστε και εγώ και ο Πασχάλης, θα συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει 26, 27 και 28 Μαΐου.
θα συμμετέχουμε 6 αθλητές είμαστε και 3 αθλήτριες. Εύχομαι καλή επιτυχία στους συναθλητές μου. Τις δράμας οι αγωνιστές αστράφτουν σαν τον ήλιο. Λαμπρή η παρουσία τους σε όλο το Πανελλήνιο. Ατσαλένιο και σκληρό είναι το κορμί τους και όλο αυτό το οφείλουν στο προπονητή τους. Λιονταρίσκια δύναμη έχουν μέσα στη ψυχή τους. Και οι γονείς τους καμαρώνουν την πορεία της ζωής τους. Με την πίστη στο Θεό και διβανίδιε αρχηγό. Μετάλλια φέραμε πολλά, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Ήρωες είναι οι γονείς μας στην αναπηρία της ζωής μας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Σταρ Βορείου Ελλάδος που είναι πάντα δίπλα στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία που είμαι μέλος Νομού Δράμας, στο Περιφερειακό Σύλλογο Ανατολικής Μακεδονίας, στο Σύλλογο Τυφλών. Θέλω να ευχαριστήσω το Σταρ και τους συνεργάτες του. Σας ευχαριστώ όλους. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Χριστό Γυμναστήριο οι αγώνες handball κοριτσιών των Δημοτικών Σχολείων Νομού Δράμας, χωρίς όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό και από παίκτες και από την κερκίδα στο πλαίσιο των σχολικών αγώνων. Σήμερα εδώ έχουμε την τελική φάση της αθλοπαιδείας, χειροσφαίρεση κοριτσιών. Είμαστε στο τέλος της χρονιάς και στα τελευταία μας παιχνίδια. Μας έχει μείνει μόνο το ποδόσφαιρο που θα γίνει στην Νέα Μεσό, που έχουμε και ένα μεγάλο όγκο μαθητών εκεί, θα είναι και αγόρια και κορίτσια. Εδώ αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 11 σχολεία. Έχουμε τα 3 προσουτσάνης και τα από εδώ της δράμας στα σχολεία. Προσάνησαν πάντα μια παρουσιακή δύναμη και σε αυτές τις κατηγορίες έχει δυνατές ομάδες. Αλλά ο στόχος αυτή τη στιγμή των αθλοπαιδιών που έχουμε εδώ είναι περισσότερο όσο πιο θα είναι η νικήτρια ομάδα, αλλά η χαρά των παιδιών, η συμμετοχή, όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και όσο δυνατόν συμμετοχή περισσότερα τα παιδιά, να χαρούν το παιχνίδι και αυτό φαίνεται και από τις φωνές των παιδιών και από τη χαρά τους. Δεν παίζει τόσο ρόλο το σκορ και ο νικητής, γι' αυτό δεν ανακηρύσουμε και νικητή. Είναι όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος σε αυτές τις κατηγορίες δημοτικών και γυμνασίων πλέον των αθλοπαιδιών. Πάντως τα παιδιά πραγματικά το ευχαριστούνται, το χαίρονται, το απολαμβάνουν. Ναι, φαίνεται κιόλας και από τη συμπεριφορά τους. Και δυναμική κερκίδα. Κερκίδα βέβαια και καλά είναι αυτές οι κερκίδες. Ο στόχος πιστεύω πρέπει να είναι ο μελλοντικός και το Υπουργείο μέσα από αυτούς τους αγώνες, ώστε να υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση της κερκίδας για να μην έχουμε αυτά που έχουμε στους μεγάλους στις κερκίδες με τα διάφορα που γίνονται, ώστε να μάθουν τα παιδιά να χαίρονται, να συμμετέχουν, να επιθυμούν και τους αντιπάλους αλλά και τους συμπαίχτες τους και να μην έχουμε αυτά που έχουμε τα έκτροπα συνήθως. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.